Το πράσινο αναβαθμίζει την αισθητική του σπιτιού μας και ομορφαίνει την πόλη μας. Γι' αυτό το λόγο διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά και φέτος στα Χανιά ο διαγωνισμός για τον καλύτερο κήπο και το καλύτερο μπαλκόνι, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων. Ξεκινάει ο διαγωνισμός ε, από σήμερα ε, μέχρι τις 25 του μηνό Δεχόμαστε ε, συμμετοχές για το, στα πλαίσια... Της ημέρας του περιβάλλοντος ε, έχουμε καθιερώσει ε, τη βράβευση των καλύτερων κήπων και των καλύτερων μπαλκονιών στα όρια του Δήμου Χανίων. Είναι μια προσπάθεια επιβράβευσης των δημοτών στα, στην προσπάθεια της ανάπτυξης του πρασίνου. Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν ένα κουπόνι ώστε να μπορούν να προμηθευτούν φυτόχωμα με κύριο συστατικό το κόμποστ από τη δεδισά και το οποίο θα μπορούν να παραλάβουν από το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Την ημέρα του περιβάλλοντος που είναι 5 του Ιουνίου θα μιλήσει και ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Χανίων, κύριος Γιδαράκος, σε σχέση με τη ρήπανση των πλαστικών ε, στη θάλασσα, ε, λύση ε, και λύσης του προβλήματο. Στο μεταξύ, οι καλύτεροι κήποι και τα καλύτερα μπαλκόνια θα λάβουν βραβεία και επένου. Την Τρίτη στι 5 Ιούνιου, στην κεντρική εκδήλωση του Δήμου που θα γίνει στο Δημοτικό Κήπο, στα Χανιά. Με ένα συμβολικό δώρο από το Τμήμα Περιβάλλοντο και Πρασίνου για την προσπάθεια που κάνουν οι συμπολίτε μα στο στην ανάπτυξη του πρασίνου. Ο κύριο Πουμπλάκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα τη προστασία των κοινόχρηστων χώρων, επισημένοντα πω η πόλη μα έχει ανάγκη από οξυγόνο. Τα χανιά θεωρούνται μια από τι πιο πράσινε πόλει στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή όμω, κάποιοι συμπολίτε μα δεν σέβονται του δημόσιου χώρου και ένα μεγάλο αριθμό από δέντρα που φυτεύονται στα πεζοδρόμια τελικά καταστρέφονται.